Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Προλίγης ώρας ο γραμματέας του κόμματος στο Βήμα της Βουλής ομίλησε και έκρινε με ιδιαίτερη αυστηρότητα το χειρισμό της κυβέρνησης στην πανδημία. Αυτό είναι το ένα θέμα, αν θέλετε μας κάνετε μια τοποθέτηση. Το βασικό θέμα όμως με το οποίο σας καλέσαμε είναι τα περιπαιδείας, αστυνομία στα πανεπιστήμια, που προσωπικά, επειδή έχω και κάποιες δεκαετίες στην πλάτη μου, μου θυμίζει το σπουδαστικό της ασφάλειας άλλων μαύρων στρατοκρατούμενων εποχών. Ναι, θυμίζει και αυτό. Ναι. Το θυμίζει και μάλιστα χθες ο Γενικός Γραμματέας στη Βουλή, στη συζήτηση για τα Ραφάλ, ναι, σε την τοποθέτησή του με αναφορά στα θέματα της εκπαίδευσης, της παιδείας, του νομοσχεδίου, που έφερε η κυβέρνηση, παρουσία του Υπουργείου Παιδείας, παρουσία και του κύριου Χρυσοχοίδη. Έχει και ένα συμβολισμό αυτό, ναι, βέβαια, για τα πανεπιστήμια. Και να έχουμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι επί χούντας έπρεπε να δώσεις και την κάρτα σου. Παίρνεις από face control δηλαδή για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Μα εννοείται. Έτσι λοιπόν, κάνοντας και μια σύντομη αναφορά στην σημερινή τοποθέτηση που αφορούσε το σύνολο της πανδημίας και την προτεραιότητα, τις προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση, φαίνεται δηλαδή που θέλει να δώσει χρήματα. Mm-hmm. Και κάνοντας και μιλώντας και κάνοντας μια γέφυρα για το ζήτημα των πανεπιστημίων, και εκεί αποδεικνύονται οι προτεραιότητες της. Δηλαδή θα δώσει 30 εκατομμύρια άμεσα τώρα, γρήγορα για να λειτουργήσουν, να ενταθεί η καταστολή, η παρακολούθηση της πανεπιστημιακής λειτουργίας μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, μέσα και έξω μάλλον από τα αμφιθέατρα, και απ' την άλλη εδώ τα κρατάει ένα χρόνο κλειστά. Και μάλιστα να ενημερώσω κιόλας ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν μια σειρά κινητοποιήσεις, συμβολικές αντιδράσεις φοιτητών σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας μας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, με βασικό αίτημα κάτι αυτονόητο, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτές τις συνθήκες, ότι θέλω να ξαναγίνω φοιτητής, βρε αδελφέ. Δηλαδή έχω περάσει, έχω φάει, υπάρχουν πρωτοετής φοιτητές οι οποίοι περάσανε, φάγανε μια τηλεκπαίδευση, καραντίνα πέρυσι, σαν μαθητές τρίτης ηλικίου, φέτος συνεχόμενη τηλεκπαίδευση, και δεν έχουν δει καν τα αμφιθέατρα της σχολής τους. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν συνθήκες και προϋποθέσεις, αξιοποιώντας η κυβέρνηση μια σειρά δημόσιους χώρους οι οποίοι είναι κλειστοί και περιμένουν, και να μην δίνονται μια σειρά χλιδάτα αμφιθέατρα για να γίνονται συνέδρια σε διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις και να επιτέλους να δοθούν για τις ανάγκες των φοιτητών, να ξαναλειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Και έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα, μόνο ο κερασάκι δεν είναι αυτό, αυτό το νομοσχέδιο που κάνει τρία βασικά πράγματα. Βάζει πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές. Ξέρετε, από την πλευρά του κόμματος μας είναι αδιάφορο αν θα είναι υπόλογη αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία στους Πριτάνης ή κατευθείαν σε υπηρεσιακούς αρμόδιους, δηλαδή στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό το σώμα δοσμένο με ροδοπέταλα. Ακριβώς. Συγκεκριμένο κατασταλτικό ρόλο και αρμοδιότητες. Και μάλιστα το νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο σε αυτά. Παρακολουθεί αυτή η αστυνομία, ελέγχει, καταστέλει. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση μεγαλύτερη σχέδιο, και το λέω συνειδητά τη λέξη σχέδιο παραπέρα καταστολής, γιατί ξέρετε μερικές φορές τα σχέδια μένουν επί χάρτου. Ναι, σωστά. Και αυτό εμείς θέτουμε και σαν κόμμα και οι ΚΝΕ και οι φοιτητές, γιατί αυτό δεν είναι υπόθεση μιας πολιτικών δυνάμεων, είναι υπόθεση του μαζικού κινήματος να το καταστήσει ανενεργό. Μάλιστα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο φυσικά έχει να κάνει και με το ζήτημα των διαγραφών των φοιτητών νήσιν 2 και των ορίων. Και ξέρετε, ένα θέμα είναι ότι φυσικά είναι γνωστό της ΠΑΣΗ ότι αυτά τα παιδιά δεν κοστίζουν τίποτα στο δημόσιο. Σωστό. Κοστίζουν τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Άρα έχει να κάνει, δεν είναι απλά μια ιδεολογική αιμονή της κυβέρνησης, είναι κάτι πολύ, πολύ μεγαλύτερο, πιο κρίσιμο θα έλεγα. Είναι το ζήτημα που συνδέεται με την αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Και το νομοσχέδιο το θέτει. Λέει ότι όποια
όποια Πριτανία τμήμα πανεπιστήμιο δεν τα κάνει δεκτά, δεν προχωρήσει αυτές τις αλλαγές και όσον αφορά τις διαγραφές, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα της περισσότερης μεγαλύτερης καταστολής, που περνάει και από τις αποφάσεις, περνάνε και από τις αποφάσεις των πανεπιστημιακών τμήματων, των πανεπιστημίων, θα ξεκινάει με ποινή στην αξιολόγησή του. Μάλιστα. Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό, σημαντικό όσον αφορά τους δίθεν αιώνιους φοιτητές. Μη σας πω φυσικά και το άλλο πράγμα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και φοιτητές οι οποίοι δεν είναι από χόμπι φοιτητές και δεν είναι από άποψη καθυστερούν να τελειώσουν, αναγκάζονται να εργαστούν. Και είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης που λέει ότι στους εργαζόμενους φοιτητές θα τους διευκολύνω. Πώς θα τους διευκολύνει, ουσιαστικά λέγοντάς ότι δεν θα πάρετε το πτυχίο σε 4 χρόνια αλλά σε 8. Αλλά ξέρετε, μιλάει για φοιτητές που εργάζονται, αλλά εργάζονται, να το πω έτσι, όχι με ασφάλεια, δηλαδή ανοιχτά. Υπάρχουν μια σειρά άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που για να τα βγάλουν πέρα δουλεύουν σε μαύρη, σε καθεστώς μαύρης ανασφάλισης εργασίας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η επιθεώρηση εργασίας, οι μηχανισμοί δηλαδή που κάπως προστατεύουν τον εργαζόμενο απέναντι στον εργοδότη, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, ίσα-ίσα. Έχουν συνειδητά υποβαθμιστεί και από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε πού το πάει τελικά η κυβέρνηση. Και θεωρούμε ότι υπάρχει έδαφος για να αναπτυχθούν αγώνες εναντίωσης, αλλά και κυρίως να ακυρωθούν στην πράξη αυτές οι ενέργειες της κυβέρνησης, αυτά τα σχέδιά τους. Και η πρώτη απάντηση, από ό,τι φαίνεται, ήδη αυτές τις ώρες αποφασίζονται κινητοποιήσεις για την ερχόμενη Πέμπτη, 20 του μηνός, και θα μαζικοποιηθούν. Κατά τα άλλα, όλα αυτά δεν ισχύουν στα λεγόμενα ιδιωτικά κολέγια, δεν ισχύουν για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μια οικονομική άνεση να πάνε σε ξένη χώρα να σπουδάσουν. Ναι, κοιτάξτε τώρα, φαίνεται ότι είναι κατεύθυνση ούτως ή άλλως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθεί ένας χώρος εμπορευματοποιημένης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το λέω έτσι, δηλαδή μετά το σχολείο να υπάρχει ένας χυλός στοιχείων προσόντων που ο καθένας ανάλογα με την τσέπη του θα χτυπάει και θα μαζεύει. Επειδή ακριβώς είναι ευρωνησιακή κατεύθυνση και οδηγία, σιγά σιγά και σταδιακά οικοδομείται αυτό το τοπίο από τη σημερινή κυβέρνηση, ξεκινώντας ήδη από τις περίφημες κοινοτικές οδηγίες από το 2000, από τη δεκαετία του 2000, δεκαετία του 2000, και φτάνοντας σταδιακά με αναγνώριση κολεγίων μέχρι σήμερα, περνώντας από το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 2010 και φτάνοντας με το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση και την Υπουργεία Κεραμέως του 2020-2021 με την αναγνώριση κολεγίων. Φυσικά, ό,τι αντέχει τσέπη σου θα παίρνεις ανάλογα το ανάλογο εκπαιδευτικό προϊόν. Και αυτό πρέπει να το δούμε και σε σχέση και με τις αλλαγές που γίνονται στο εξεταστικό. Και τα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά, τους μαθητές, τους σημερινούς μαθητές, που είναι μια διαδικασία που ξεκινάει επί Αρσένη με την έντονη φροντιστηριοποίηση και τη μετατροπή του Λυκείου σε εξεταστικό κέντρο και φτάνοντας από την κυρία Γιαννάκου της Νέας Δημοκρατίας και όλους τους σταθμούς που έχουν μεσολαβήσει, να βάζουν ένα λιθαράκι στην παραπέρα μετατροπή του Λυκείου σε ένα πέρατο εξεταστικό κέντρο, σε μια αρένα ανταγωνισμού. Και όταν μιλάμε για αρένα ανταγωνισμού, μιλάμε εκ των πραγμάτων για την ανάγκη η οποία δημιουργείται για παραπάνω φροντιστήριο, άρα τελικά για να δημιουργείται με βάση την τσέπη, με βάση τη δυνατότητα που έχει ο μαθητής και η οικογένειά του να τα βγάλει πέρα σε αυτό το μαραθώνιο. Άρα λοιπόν, παραπέρα εμπορευματοποίηση της πρόσβασης και στην ανώτατη εκπαίδευση.